Με την άρση του τοπικού lockdown, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου επέστρεψε η μουσική, με τον τηλεοπτικό φακό να καταγράφει το κλίμα που επικρατεί στην καρδιά του Ηρακλείου, αλλά και την κίνηση στους δρόμους, καθώς αρκετοί πολίτες ξενύχτησαν διασκεδάζοντας. Ο κόσμος πλέον μπορεί να βγαίνει να επισκέπτει τα καταστήματά μας, να ακούει τη μουσική, να διασκεδάζει, φυσικά τηρώντας όλα τα μέτρα που χρειάζονται για την πανδημία, για τον κορονοϊό. Περιμέναμε πώς και πώς να γίνει όλο αυτό μετά από ένα μήνα του mini lockdown, όπου για τα καταστήματά μας υπήρξε καταστροφικό. Άλλο ένα εμπόδιο έφυγε από τον Ηρακλειώτη, η άρση του lockdown. Το περιμέναμε αυτό πολύ καιρό. Ο πελάτης με χαρά άκουσε τη μουσική, κατανάλωσε πιο ευχάριστα. Και όλο αυτό βοηθάει στις επιχειρήσεις της εστίασης. Και για εμάς που δουλεύουμε, όσο να είναι τελείως διαφορετικό μουσική, πιστεύω ότι τώρα θα είναι λίγο καλύτερα για όλους. Το βράδυ λογικά θα γίνει χαμός. Τώρα υπάρχει καλύτερη διάθεση και από εμάς με τη μουσική, να σας πω την αλήθεια. Με την επιστροφή της μουσικής ανέβηκε η διάθεση στα ύψη σε θαμώνες και εργαζόμενους, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η εμβολιαστική κάλυψη στο νησί μας, η οποία αγγίζει το 60%. Ο κόσμος πιστεύω ότι ακόμα φοβάται και πιστεύω κρατάει λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι ίσως υπάρξει και ένα επόμενο lockdown. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε, θα δούμε σήμερα. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να τους φιλοξενήσουμε, να τους σερβίρουμε. Εγώ είμαι ανεμβολίαστη, είναι η αλήθεια, αλλά κάνω όλα τα rapid test μου που πρέπει να δηλώσω 2 φορές την εβδομάδα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι είμαι καλυμμένη. Μια χαρά, εντάξει, το παλεύουμε. Η μουσική, εντάξει, καλά να είμαστε μόρα και αυτό είναι το λιγότερο. Όλοι θέλουν να ακούσουν λίγο μουσική έξω, να βγουν, να πιουν ένα κοκτέιλ. Καλά ήταν και πριν, καλά είναι και τώρα. Να μην το αλλάξουμε πάλι όμως. Έχεις εμβολιαστεί? Αμέ, όλοι μας. Υπέρ όλοι του εμβολιασμού. Να τελειώνει πλέον αυτή η κατάσταση. Είναι ακόμα καλοκαίρι, οπότε ο κόσμος ούτως ή άλλως κάθεται έξω. Τώρα το χειμώνα δεν ξέρω πώς θα πάει και τι θα γίνει. Η άρση του mini lockdown προκάλεσε ανακούφιση στον κλάδο της εστίασης και διασκέδασης, με τον Νίκο Ριγάκη να περιγράφει τη μεγάλη οικονομική ζημιά που υπέστη ο κλάδος το μήνα Αύγουστο, όπως και την αγωνία των επιχειρηματιών σε σχέση με τα μέτρα που ισχύουν σε κλειστούς χώρους. Τώρα, όσο θα χειμωνιάζει, θα αντιμετωπίσει περισσότερο το πρόβλημα αυτό. Όπου θα κληθούμε εμείς να κάνουμε τους αστυνομικούς στα καταστήματά μας και να ελέγχουμε στην είσοδο τους ανθρώπους, τους πελάτες μας, αν θα είναι εμβολιασμένοι ή όχι. Και να τονίσω και ότι θα πρέπει να μας δίνουν και τις ταυτότητές τους.